θέλω να μείνουμε στο Θουκυδίδη, μιας και σε αυτή την εκπομπή κάνουμε μια άλλη προσέγγιση στην ιστορία, πέρα από τα εθνικιστικά στερεότυπα. Οι Έλληνες νομίζουν ότι είμαστε ένα έθνος σχεδόν άγιο. Και θέλω να προσφύγω στις γνώσεις σας, να μας πείτε για τις σφαγές που έκανε το ελληνικό έθνος στην πορεία του. Να πούμε για τη μεγάλη σφαγή στη Μήλο που αναφέρει ο Θουκυδίδης και για τη σφαγή στην Τριπολισσά που έκαναν οι αγωνιστές του 21. Το φρικτότερο παράδειγμα είναι αυτό της Μήλου, όπου οι Αθηναίοι δεν επέτρεψαν στους Μηλίους την ουδετερότητα και τους είπαν ή μαζί μας ή με το θάνατο. Γιατί σε ένα τέτοιο γεγονός, το οποίο σήμερα θα λέγαμε ότι είναι παράπλευρη απώλεια, ο Θουκυδίδης δίνει τόσο μεγάλη έκταση και μάλιστα του δίνει και θεατρική δομή. Αν προσέξετε, μιλάνε οι Αθηναίοι, μιλάνε οι Μήλοι. Θέλησε να του δώσει μορφή τραγωδίας. Μέσα από αυτό εκφράζεται η ύβρις, η αλαζονία της δυνάμεως, γιατί το αμέσως επόμενο κεφάλαιο, το αμέσως επόμενο βιβλίο, είναι η εκστρατεία εναντίον Σικελίας, mm-hmm. που έρχεται η τύσης, η τιμωρία. Ο Θουκυδίδης δεν έγραψε μία ιστορία για να μας πει τα γεγονότα. Έγραψε μία ιστορία για να είναι χτήμα εσαΐ. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, κοντά ίσως στον Ιπποκράτη, είχε και μία ιατρική αντίληψη. Θεώρησε τον πόλεμο ως παθολογικό φαινόμενο και ήθελε μέσα από το βιβλίο του να μας δώσει την παθολογία του πολέμου. Πείτε μας λοιπόν, τι έκαναν οι Αθηναίοι στους κατοίκους της Μήλου, τις εικόνες της καταστροφής. Τους άνδρες τους εξόντωσαν, τα παιδιά και τις γυναίκες, τις πούλησαν ως δούλους, αργότερα ο Λύσανδρος, Σπαρτιάτης, τους επανέφερε στο νησί. Και όταν οι Αθηναίοι ιτήθηκαν στη Σικελία, και αυτοί είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Θέλω να συμπληρώσω, οι Αθηναίοι ξεθεμέλιωσαν όλη την πόλη, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και αυτό εδίουν, ήταν, την διαγούμησαν, ήταν, την λαϊλάτισαν, την ισοπαίδωσαν. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο πόλεμος δεν έχει τίποτα το γοητευτικό. Πάντοτε είναι. Ξέρετε, γιατί τώρα οι Έλληνες, επειδή έχουμε υποστεί ταπεινώσεις εθνικές, εύκολα... Να ωρεοποιήσουμε. Ναι, εύκολα. Γιατί δεν κάνουμε τους μάγκες στο Αιγαίο, γιατί δεν ορμάμε να τους φάμε όλους. Δεν έχει τίποτα το γοητευτικό και όλα αυτοί, μερικοί που τα λένε αυτά τα πράγματα, δεν τον έχουν γνωρίσει. Επειδή τον έχω γνωρίσει τον πόλεμο και έχω και εμπλοκή σε μάχη, αλλά δεν θέλω σε αυτό το θέμα να αναφερθούμε, ξέρω πόσο σκληρό πράγμα είναι να συμμετέχεις σε μια πολεμική επιχείρηση, γιατί δεν είσαι ο εαυτός σου. Είσαι κάτι άλλο. Μέσα από αυτή την φρικτή κατάσταση, η ιστορική, η τότε ιστορική, έχοντας επίγνωση ιστορική στους αποστολή, δεν τα κρύβω, τα αποκαλύπτω. Ο Αθηναίος του Κηδίδης αποκαλύπτει τα των Αθηναίων. Δεν τα κρύβει ο Αθηναίος, ο Ξενοφών, τα φρικτά που έκαναν οι Τριάκοντα. Όπως δεν κρύβει ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο ιστορικός, τη σφαγή στην Τριπολιτσά, όπου οι Έλληνες μαχητές και νικητές έσφαζαν ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Όχι, περισσότερο. Περισσότερο, δυστυχώς. Και αν θυμάμαι καλά, αναφέρεται σε ένα αριθμό 10.000. Θέλω να το καταλάβουν όχι, και οι θεατές μας. Αυτό μιλάμε θα για αμάχους, έτσι. Ναι. Αν κοιτάξετε τα βιβλία τα δικά μου. Όχι, δεν αναφέρομαι. Προσέξτε. Αυτά που είχαμε ως εγχειρίδια αναφέρονται όλα. Αναφέρονται. Αλλά από πού τα μαθαίνουμε αυτά? Τα μαθαίνουμε από τους ίδιους αγωνιστές. Ο Γέρο Κολοκοτρώνης, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ήταν ο αρχιτέκτονας, δεν είχε κανένα επίσημο αξίωμα, αυτό πρέπει να το ξέρουν οι ακροατές μας, αλλά ήταν ο αρχιτέκτονας της πολιορκίας, αυτός δίνει το μεγαλύτερο νούμερο σφαγιαστέντων, 32.000. Ο Φιλίμων μιλάει πιο ψύχρεμος αυτός και πιο ήρεμος για 10.000. Δεν υπάρχει κανείς από τους αγωνιστές που συμμετείχαν στα τότε γεγονότα και που έγραψαν για τα γεγονότα που να τα αποκρύπτει. Και δεν τα γράφει για να τα δικαιολογήσει, τα γράφει για να τα στιγματίσει. Και εκτός από αυτούς υπάρχουν και οι ιστορικοί του αγώνα. Όχι οι μετά τον αγώνα, οι ιστορικοί του αγώνα. Αναφέρατε τον Σπυρίδων Τρικούπη. Εγώ θα σας πω
και ο Μιχαήλ Οικονόμου, γραμματικός του Κολοκοτρώνη, και ο Χωτάκος, ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, και ο Φιλίμων, τον οποίο μνημονεύσαμε και προηγουμένως, αλλά και ο Σπηλιάδης, που είναι κατά την άποψή μου ο μεγαλύτερος του αγώνα ιστορικός που έζησε τα γεγονότα της εποχής εκείνη. Εκείνο που πρέπει να πω είναι τούτο, ότι ό,τι έγινε, έγινε εκτός διαταγής. Δεν υπάρχει, ας το πούμε, διαταγή καπετάνιου που να λέει να σπάξετε κτλ. Πάντα έτσι γίνεται. Και αυτό πρέπει να σας πω. Όχι, δεν είναι έτσι. Υπάρχει η αγριότητα του νικητή. Υπάρχει συσσωρευμένη καταπίεση από τον Τούρκο. Δικαιολογίες μπορούμε να βρούμε πολλές. Εκείνο που θα σας πω είναι ότι δεν θα βρείτε αυτά τα οποία έγραφε στην Πράβδα ο Ηλίας Έρεμπουργκ, που κάποτε τον είχαμε περίπολου, όταν καλούσε τους Σοβιετικούς στρατιώτες να μπουν στο Βερολίνο και όχι να σφάξουν αλλά και να βιάσουν. Τέτοιο πράγμα δεν θα το βρείτε. Το ίδιο έγινε και στη Μικρά Ασία. Έχουν καταγραφεί, συγγνώμη, 60.000 βιασμοί μετά την έλευση, την απελευθέρωση του Βερολίνου από τους Σοβιετικούς στρατιώτες. Περισσότερο. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός? Διότι οι γυναίκες μετά πήγαν στα νοσοκομεία και έχουν καταγραφεί με τα ονοματεπώνυμά τους. Άρα λοιπόν ο πόλεμος, ακόμη και ο δίκαιος, είναι απεχθής, είναι φρικιαστικός. Έζησα τον εμφύλιο πόλεμο τόσο πολύ έντονα και θα σας πω ένα περιστατικό. Ήμουν παιδάκι, έμενα στη Λένορμαν. Λένορμαν 16. Και πήγαινα έτσι με τα πόδια, γιατί με στένευε η περιοχή, και φτάνω κάπου προς το Περιστέρι. Και έρχεται ένα φορτηγό αυτοκίνητο και πετάει κουφάρια, πτώματα. Αποκεφαλισμένοι άνθρωποι. Τους πετάει έτσι, όπως πετάμε τα απορρίμματα. Και μετά από λίγο είδα να έρχονται οι γυναίκες και να προσπαθούν να ενώσουν το σώμα με το κεφάλι για να μπορέσουν να δουν ποιος είναι ο δικός τους άνθρωπος. Και τότε άρχισα, ενώ μου παιδί, να προβληματίζουμε ποιο κεφάλι είναι αριστερό και ποιο κεφάλι είναι δεξιό. Και αυτό με έβαλε σε τόσο μεγάλες σκέψεις, ώστε άρχισα πλέον να ασχολούμαι με τον πόλεμο, με τη μελέτη του πολέμου, όχι για να τον εξοραίσω, αλλά για να τον καταδείξω και να έτσι να φαίνεται ότι ναι μεν ο πόλεμος μπορεί να είναι αναγκαίος κάτω από ορισμένες συνθήκες, αλλά όταν μπορούμε να τον αποφύγουμε χωρίς να ταπεινωθούμε, είναι καλύτερα. Να είναι η τελευταία απότατη λύση. Επειδή φοβάμαι πάντα τον εμφύλιο πόλεμο, συνηθίσω να λέγω την περίφημη φράση του Μακρυγιάννη: εγώ κρέας για εμφύλιο δεν πουλώνω. Εγώ δεν ήθελα το μνημόνιο. Πίστευα ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε μια άλλη πολιτική και να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία που ουσιαστικά πρόκειται για εθνική υποτέλεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού μπήκαμε, τότε θα έπρεπε να τους πούμε: κύριοι, διαχειριστείτε τα εσείς, κάντε κουμάντο εσείς. Τότε είχαμε την εξαιρετική τύχη πρόεδρος του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου να είναι ο Εδουάρδος Λο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα του περισσότερα ελληνικά αισθήματα από όσα είχαμε εμείς οι Έλληνες. Έβαλε σε τάξη τα οικονομικά μας και η Ελλάδα μετά από μερικά χρόνια, μετά από μία διετία, ίσως κύλησε για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της τον προϋπολογισμό και μετά από μερικά χρόνια απέκτησε δανειοληπτική φερεγγιότητα, ώστε να πάρουμε τα μεγάλα δάνεια για να γίνουν τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που μας έκαναν πανέτοιμους για τους Βαλκανικούς πολέμους. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι ότι στο διάστημα που περνάμε μετά το 1893 αρχίζουν να αποδίδουν τα έργα του Τρικούπη. Αυτά δηλαδή που δεν απέδωσαν στα χρόνια που πήρε τα δανεικά έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Και έτσι η Ελλάδα μπόρεσε να μπει σε μια πολεμική περιπέτεια χωρίς να έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, και εννοώ τους πολέμους του 12 και του 13 που, όπως ξέρετε, μας κόστησαν πάρα πολύ, αλλά γι' αυτό η Ελλάδα διπλασιάστηκε και δαβικά και πληθυσμιακά. Έρχομαι στην κρίση αυτή. Ο Βενιζέλος στελεχωνόταν από ανθρώπους οι οποίοι ήταν εφάμιλοι. Δεν είχε τα πλέγματα που έχουν σημερινή πολιτική,
ώστε να μην φέρουν δίπλα τους ανθρώπους που μπορεί να είναι ικανότεροι από αυτούς. Ήξερε να στελεχώνεται από ανθρώπους που μπορεί στον τομέα τους να ήταν ανώτεροι από αυτόν. Όπως παραδείγματος χάρη χρησιμοποίησε πολλές φορές ως υπουργό των εσωτερικών τον Νικόλαο Πολίτη, έναν μεγάλο διεθνολόγο, ο οποίος ήταν παγκοσμίου εμβελίας και τον είχε υπουργό των εξωτερικών. Φυσικά στα θέματα αυτά ο Πολίτης ήταν σκάλες ανώτερος από τον Βενιζέλο. Το ίδιο είχε και για τα οικονομικά. Είχε ανθρώπους οι οποίοι ήξεραν να τα χειριστούν. Και παρά το γεγονός ότι η κρίση έπληξε όλη την Ευρώπη εκείνη την εποχή, στην Ελλάδα ήρθε σχεδόν τελευταία το 1931-1932. Και θα μπορούσαμε ίσως να την ξεπεράσουμε εάν δεν είχαμε μετά εκείνη την πολιτική αστάθεια που συνοδεύτηκε με πραξικοπήματα και κόντρα πραξικοπήματα μέχρι που ήρθε η δικτατορία του Μεταξά. Και το λέγω αυτό διότι η τότε οικονομική κρίση επέτρεψε αυτό που λέμε σκανδαλολογία. Παραδείγματος χάρη επεκρίθη γιατί κάποιος βουλευτής του, υπουργός του έκανε κάποιο δημόσιο έργο στην πατρίδα του, κάποιοι συνεργάτες του ναι έκαναν κάποια νοθεία σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, ιδιαίτερα το θέμα του κινίνου το οποίο είχε σατιρίσει πάρα πολύ, ο Μιλιάδης και ο Πέτρος ο Κυριακός, οι αείμνηστοι κτλ. Αυτά, ειλικρινά, εάν τα είχαμε σήμερα θα ήταν πτέσματα, αλλά πήραν τότε διαστάσεις, γιατί οπωσδήποτε η πολιτική δεν είχε φύγει από τα όρια της ηθικής στο βαθμό που έχει φύγει στη σημερινή εποχή. Αυτό υπήρξε μοιραίο, οπωσδήποτε, για τον μεγάλο κριτικό, ο οποίος πήρε το ορματιό του και πήγε στο εξωτερικό και μετά πήγε να συμμαζέψει τα λουριά, αλλά ήταν πλέον αδύνατο, διότι κάποιοι άνθρωποι που βγήκαν από το περιβάλλον τους είχαν δημιουργήσει, ας το πούμε, ο καθένας μία κάστα οπλαρχηγική και ο καθένας ήθελε να κάνει το δικό του, μόχρι που οδηγηθήκαμε στο φοβερό κίνημα του 1935 που κόστισε ακριβά και στη Βενιζελική Παράταξη και στην Ελλάδα γενικότερα. Και το λέγω αυτό γιατί από τότε ο κόσμος, ενώ είχε μία τάση προς μία συναδέλφωση, με το κίνημα αυτό πάλι ανάψανε τα αίματα. Δηλαδή, και δημιουργείται ένας άλλος διχασμός, ανάλογος με εκείνον, ο οποίος οδήγησε στην καταστροφή της Μικράς Ασίας, ο διχασμός αυτός μεταφέρθηκε μετέπειτα και στα χρόνια της κατοχής, όταν οι πληγωμένοι Βενιζελικοί εντάσσονται στο ΕΑΜ Ελλάς, όχι γιατί έχουν μία ιδεολογία αριστερή, αλλά γιατί θέλανε να πάρουν το αίμα τους πίσω εναντίον εκείνων οι οποίοι τους είχαν απομακρύνει από το στρατό. Με άλλα λόγια, αυτό που λέμε διαίρεση δεξιού και αριστερού, που άρχισε από τα χρόνια της κατοχής, ουσιαστικά είναι προέκταση της παλαιάς διαιρέσεως Βενιζελικών και Βασιλικών. Μεγάλος ηγέτης ο Βενιζέλος, αλλά ευθύνεται εξίσου για το διχασμό, όπως και ο Κωνσταντίνος, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Γιατί ξέρετε, διαπιστώνω ότι πολλοί ιστορικοί, επειδή στην Ελλάδα κυριαρχείται ο χώρος της ιστορίας από τους αριστεροαριστεριστές, και υπάρχει μια επιοίκεια στους λεγόμενους δημοκρατικούς ηγέτες. Δηλαδή, κίνημα όταν το κάνουν οι κεντρώοι, πραξικόπημα όταν το κάνουν οι βασιλικοδεξοί. Κοιτάξτε, γιατί δεν έχουμε απαλλαγή από την οτροπία του παλιού χωροφύλακα και την πολιτική του φακέλου. Εγώ, επειδή ουδέποτε έδωσα σημασία σε αυτό που λέγεται φακέλωμα, παρότι έχω έναν ογκοδέστατο φάκελο. Θα τα πούμε μετά. Δεν μ' αρέσει να φακελώνω τα πολιτικά ή τα στρατιωτικά πρόσωπα του παρελθόντος. Προέρχομαι από μια βενιζελική οικογένεια της Μάνης, το να είσαι βενιζελικός στην Κρήτη σπουδαία τα λάχανα. Άντε να είσαι στη Μάνη που ο αριστερισμός άρχισε από την ανάγνωση καθημερινής. Παρ' όλα αυτά, στα βιβλία μου είμαι επενετικός για ό,τι καλό έκανε ο Βενιζέλος, είμαι όμως αυστηρά επικριτικός και για ό,τι έκανε αρνητικό. Το ίδιο και έναντι του Κωνσταντίνου. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τη μεγάλη στρατιωτική του προσφορά στον πόλεμο του 12 και του 13. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω το επιτελικό δαιμόνιο του Ιωάννη Μεταξά, παρά το γεγονός ότι η οικογένειά μου είχε ένα σφοδρό αντιμεταξικό φρόνημα, το οποίο μεταφέρθηκε και σε μένα, και γι' αυτό ίσως ένα από τα πρώτα
ιστορικά κείμενα που έγραψα στην περίφημη πασπουδαστική, την προδικτατορική, τότε έγραφα με το ψευδόνυμο Γιάννης Κουμαριώτης, ήταν για την περίφημη αιώνα που μέσα από εκεί έβγαζα όλα αυτά τα οποία ως οικογενειακή παράδοση είχα πάρει. Όμως δεν μπορώ τώρα στα βιβλία μου να αμφισβητήσω ούτε τις στρατιωτικές, ούτε τις πολιτικές του ικανότητες και κυρίως τις οργανωτικές του ικανότητες. Ο ιστορικός πρέπει να είναι Θουκυδιδικός. Με άλλα λόγια, να είναι απαθής, να μπορεί να αποστασιοποιείται από τα γεγονότα, αν και αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πάρα πολλοί μου λένε, μα αφού εσύ έχεις ζήσει και την κατοχή, έχεις ζήσει και τον εμφύλιο. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές μάχες. Έχω δει δύο ομαδικές εκτελέσεις. Έχω ένα πλουσιότατο αρχείο της εποχής εκείνης. Αρχείο το οποίο δεν έχει ούτε το ΚΚΕ γύρω από τα θέματα αυτά. Γιατί δεν γράφεις? Για τον απλούστατο λόγο. Τα έχω ζήσει. Και δεν μπορώ να είμαι σαν το Θουκυδίδη, ούτε σαν τον Ξενοφόντα, οι οποίοι ήταν ενώ σύγχρονος, τα έζησαν, μπόρεσαν να αποστασιοποιηθούν. Βέβαια, ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα ότι και ο Θουκυδίδης κατηγορείται για κάποιες μεροληψίες. Έχετε υπόψη σας στο βιβλίο του Βλάχου μεροληψίες στο Θουκυδίδη? Το έχω υπόψη μου, αλλά είναι περισσότερο μεροληψίες του Βλάχου εις βάρος του Θουκυδίδη. Ωραίο. Μεροληψίες του Βλάχου. Οφείλω να πω όμως ότι επειδή ο Θουκυδίδης έγραψε όπως έγραψε, όταν ήρθε στην Αθήνα, αυτό είναι μέσα στα ερωτηματικά, πιθανώς και να δολοφονήθηκε. Όταν είσαι αντικειμενικός, υπάρχει το εξής ενδεχόμενο. Να χτυπηθείς. Σε χτυπάνε και οι δύο. Ναι. Το έπαθα αυτό όταν αρθρογραφούσα στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και έγραφα τα ιστορικά άρθρα, ίσως ενθυμίστε τα επαιτειακά που έβγαζα στο τέλος του χρόνου. Έκανα μία αναφορά στην προσωπικότητα ή στο φαινόμενο Άρης Βελουχιώτης. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός, ανεξάρτητα από πολιτικά ή στρατιωτικά προσόντα, να διαπερνά το χρόνο και να, σήμερα να τον ξέρουν και οι πιτσιρικάδες και να είναι εντελώς άγνωστη προσωπικότητα, ας το πούμε, ο Στέφανος Σαράφης. Να είναι σχεδόν άγνωστη προσωπικότητα ο κάποτε αλάθητος, όπως λέγαμε, Ζαχαριάδης. Να είναι άγνωστος ο Παπάγος και όμως οι νεαροί να ξέρουν τον Βελουχιώτη. Και προσπάθησα να δώσω ερμηνεία στο φαινόμενο αυτό. Εκείνη την εποχή, όπως μου είχε πει ο Γιάννης ο Μαρίνος, κατακλείστηκε το γραφείο του από επιστολές. Υπήρχαν και οι επενετικές από ψύχρεμους ανθρώπους, αλλά υπήρχαν και οι υβριστικές. Άλλοι με έβγαζαν κομμουνιστή, άλλοι με έβγαζαν ακροδεξιό και ούτω καθεξής. Και γι' αυτό είπα ότι τερματίζω ό,τι έχω να γράψω για την ιστορία στο 1945. Δεν πάω παραπέρα.